Γυναίκα που σας είπα και πριν ότι δεν χρειάζεται τίποτα. Είναι πανέμορφη, είναι κούκλα. Μιλάω για την Ντορέτα Παπαδημητρίου. Μίλησε στη Σοφία Τουντούρη για τις δύσκολες στιγμές που πέρασε μετά το διαζύγιο της και δεν αποκλείει να κάνει ακόμα ένα παιδάκι. Για δείτε. I was always gonna be single. I could drink what I liked, think what I liked, go for a dance and mingle. Πέρασες από ένα μεταβατικό στάδιο, ένα διαζύγιο και μετά η ζωή προχωρά. Ναι, μου, τι κάνει, σταματά. Όταν πεθάνουμε θα σταματήσει. Ναι, ήταν μια δύσκολη φάση, έχει περάσει, δόξα τω Θεώ, τώρα είμαστε μια χαρά και προχωράμε. Μια χωρισμένη γυναίκα με δύο παιδιά, πόσο εύκολο είναι να προχωρήσει τη ζωή της? Είναι πολύ δύσκολο και να συνηθίσεις την καινούργια ζωή και τις καινούργιες συνθήκες και φυσικά φαντάζομαι θα είναι ακόμα πιο δύσκολο το να εμπιστευτείς κάποιον άλλον άνθρωπο και να τον βάλεις μέσα στη ζωή σου και στα παιδιά κτλ. Αλλά εντάξει, δεν είμαι ούτε πρώτη ούτε τελευταία και θέλω να πιστεύω ότι όλα για καλό γίνονται στη ζωή. Το καλοκαίρι είδαμε φωτογραφίες με τον πρώην σύζυγό σου και τα παιδιά σας σε διακοπές. Πώς πετυχαίνετε να έχετε μια τόσο καλή σχέση? Έχει να κάνει νομίζω με το ότι υπάρχει μια πολύ δυνατή, αν θέλεις, σχέση ανάμεσα σε μένα και τον Κώστα, η οποία δεν προκύπτει, πιστεύω, μόνο και μόνο επειδή έχουμε τα παιδιά. Θα ήταν έτσι νομίζω ούτως ή άλλως. Και εντάξει, μπορεί να περνάμε διάφορες εντάσεις, αλλά κατά κύριο λόγο οι σχέσεις μας είναι άψογες. Ποια είναι η σχέση σου με τους δύο γιους σου? Έχουμε μια σχέση νομίζω εξάρτησης, εγώ τουλάχιστον. Τα παιδιά νομίζω όχι τόσο, εγώ πιο πολύ. Όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουν και αυτοί και γίνονται έτσι, ξέρεις, λίγο πιο... Είμαστε πια σε ένα επίπεδο που μπορούμε να κάνουμε παρέα, πέρα από τα βασικά και αυτά που πρέπει να κάνω ως μαμά κτλ. Νομίζω ότι δημιουργείται ένας έρωτας που δεν μπορώ να τον συγκρίνω με κάτι άλλο. Όσες γυναίκες έχουν αγόρια, νομίζω μπορούν να με καταλάβουν πολύ εύκολα. Έχεις δύο αγόρια, το κοριτσάκι το περιμένει? Αν κάποια στιγμή κάνω άλλο ένα παιδί που δεν το έχω ως... όχι, μπορεί και να. Ναι, δεν θα με πείραζε να είναι κορίτσι, αλλά εντάξει, ό,τι και να είναι, αν είναι να έρθει, θα έρθει. Τηλεοπτικά θα σε δούμε κάπου? Δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά όχι, γιατί υπάρχει πιθανότητα να συμβεί και κάτι τηλεοπτικά, απλά είναι ακόμα νωρίς να το αναφέρω, γιατί μάλλον θα μιλάμε για Γενάρη και μετά. Και είναι και λίγο ρευστά τα πράγματα, ξέρεις, δεν μπορείς να ξέρεις μέχρι την τελευταία στιγμή την τηλεόραση, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Περισσότεροι συναδελφοί σου είναι απλήρωτοι. Ναι, αυτό είναι ένα πολύ άσχημο γεγονός. Ευτυχώς εμένα δεν μου έχει συμβεί ακόμα, δηλαδή δεν έχει τύχει να δουλέψω και να μην πληρωθώ. Θεωρώ ότι είναι πολύ άδικο τουλάχιστον να δουλεύει κάποιος, και δεν ξέρω πόσες ώρες δουλεύουν οι ηθοποιοί στην τηλεόραση και πόσο κουραστικό είναι χωρίς να πληρώνονται. Ελπίζω να δοθούν τα χρήματα που πρέπει να δοθούν. Ντορέτα, χρειάζεται μέσον για να κάνεις αυτή τη δουλειά? Εσένα σε βοήθησε κάποιος στην αρχή σου, στο ξεκίνημά σου? Με βοήθησε. Αν θεωρήσεις ότι ο κύριος Περάκης, ο Νίκος που με εμπιστεύτηκε στην πολύ αρχή μου έναν πολύ μεγάλο ρόλο στην ταινία του, αυτό σαφέστατα και ήταν βοήθεια. Χρειάζεται κάποιος να σου εμπιστευτεί και να σου δώσει την ευκαιρία να ξεκινήσεις με το οποιοδήποτε μέσο, το οποίο όμως δεν το στηρίζεις και εσύ με έναν τρόπο, με τη δική σου την προσπάθεια και τις δικές σου τις δυνατότητες, δεν νομίζω ότι μπορείς να φτάσεις πολύ μακριά. Θα έκανες σχέση με έναν νεότερο άντρα? Δεν έχω καθόλου ταμπού με αυτό. Θεωρώ ότι οτιδήποτε κάνει τον καθένα ευτυχισμένο είναι θεμητό. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός που θα βάλει τους κανόνες για το τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε σε αυτά τα θέματα τα συναισθηματικά? Δεν υπάρχουν κανόνες. Είναι καθαρά θέμα τι αντέχει και τι θέλει ο καθένας. Έχεις ερωτευτεί παράφορα? Εγώ το επιστρέφω στο προσωπικό, όπως βλέπεις. Επιμένει. Ναι, βέβαια, μου έχει συμβεί. Ναι, με. Όχι πολλές φορές, ελάχιστες, αλλά ναι, μου έχει συμβεί.